Μελέτημα ενδέκατον. Την νοερά προσευχή ο καθένας μας μπορεί να την αποκτήσει και να την κάνει μέσω επικοινωνίας του με τον Κύριο. Δεν στοιχίζει τίποτε εκτός από την προσπάθεια της σιωπής και τη φροντίδα για την όσο το δυνατόν συχνότερη επίκληση του γλυκύτατου ονόματος του Κυρίου Ιησού, που γεμίζει τον άνθρωπο με αγαλίαση. Η ενδοσκόπηση του ψυχικού μας κόσμου μας δίνει την ευκαιρία να γνωρίσουμε τι μυστήριο είναι ο άνθρωπος, να νιώσουμε την ευρωσύνη της αυτογνωσίας και να χύσουμε πικρά δάκρυα μετανοίας για τις πτώσεις μας και την αδυναμία της θελήσεώς μας. Με το νου μέσα στην καρδιά μας μπορούμε να κάνουμε σιωπηλή κρίσης και επικρίσης και να διαβάζουμε μυστικά ολόκληρα βιβλία. Έτσι, ας μην αφήνουμε το νου μας να λέει τίποτε άλλο παρά τη σύντομη και μονολόγηση καλούμενη προσευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με. Αλλά δεν αρκεί μόνον αυτό. Χρειάζεται ακόμη να νικήσεις, να κινήσεις και τη θέλησή σου. Δηλαδή να λες την ευχή αυτή με όλη τη δύναμη της αγάπης προς τον Κύριον Ιησούν. Μόνο όταν απερίσπαστη από άλλες έννοιες και σκέψεις έρθει η ψυχή μας σε επαφή με τον Κύριο, τότε προσκολάται με αγάπη στα νοήματα της ευχής. Όμως ο νους μας από τα μικρά μας χρόνια έχει συνηθίσει να πετάει, καθώς λέμε, στα αισθητά πράγματα του έξω κόσμου και στις διάφορες υποθέσεις που μας απασχολούν ως άτομα. Ανάγκη λοιπόν να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να κατευθύνεται την ώρα της προσευχής όλη μας η σκέψη στην καρδιά. Για να το πετύχουμε αυτό γρηγορότερα, οι Άγιοι Πατέρες μας συμβουλεύουν τα παρακάτω. Όταν λέμε την ωραία προσευχή, να κρατάμε την αναπνοή μας κατά τρόπο ώστε να μην αναπνέουμε με φυσικό ρυθμό, αλλά ύστερα από κάθε επαγγελία της ευχής. Το κράτημα αυτό της αναπνοής γίνεται αιτία να στεναχωρείται η καρδιά μας, με αποτέλεσμα να πονεί. Συνέπεια του πόνου είναι να επιστρέφει ο νους στην καρδιά και στη συνέχεια η ανάμνηση του Θεού μας φέρνει μια γλυκιά ευχαρίστηση. Εμνήσιν του Θεού και υφράνθην, δηλαδή θυμήθηκα τον Θεό και ευχαριστήθηκα. Είναι διαπιστωμένο πια ότι εκείνοι που μνημονεύουν το όνομα του Κυρίου νιώθουν ειδονή και ευχαρίστηση. Έπειτα, με το λίγο και μικρό αυτό κράτημα της αναπνοής, λεπτύνεται η σκληρότητα της καρδιάς και γίνεται πιο ταπεινή και πιο κατάλληλη για κατάνοιξη και πιο εύκολη στα δάκρυα. Με άλλα λόγια, ο ψυχικός μας κόσμος γίνεται πιο κατάλληλος για να λάμψει μέσα μας το θείο φως, λέγει ο Άγιος Μάρκος. Η ανάμνηση του Θεού για την καρδιά είναι πόνος που προκαλείται για την ευσέβεια. Όποιος ξεχνάει το Θεό γίνεται δούλος των παθών και ανάρκητος των πόνων. Αλλά πάλι ο ίδιος λέει, ο νους όταν προσεύχεται απερίσπαστος στεναχωρεί την καρδιά και τις συντετριμμένες και ταπεινωμένες καρδιές ο Θεός
ποτέ δεν τις εξουθενώνει. Τέλος και το Θεό δόξα. Μελέτημα 12. Από τα παραπάνω βγαίνει το συμπέρασμα ότι πιο πολλοί οι αρχάριοι έχουν ανάγκη από το κράτημα της αναπνοής όταν προσεύχονται, όσο για τους προοδευμένους στην εργασία της νοεράς προσευχής και χωρίς το κράτημα αυτό μπορούν να αυτοσυγκεντρώνονται και να προσεύχονται. Όμως και αυτοί σε στιγμές πολέμου λογισμών και παθών με τη σύμμετρη αναπνοή που επιβάλλει το κράτημά της θα τα καταφέρουν καλύτερα. Σε παρακαλώ λοιπόν θερμά αδερφέ μου, μαζί με την άλλη ακολουθία και προσευχή που κάθε μέρα διαβάζεις, να καταγίνεσαι και με την καρδιακή και νοερά αυτή προσευχή, έχοντάς την για αδιάλειπτο και παντοτινό σου έργο. Όταν καλείς μέσα από την καρδιά σου τον ενδιάθετο λόγο του το γλυκί κοσμοπόθητο και παντοπόθητο όνομα του Ιησού, όταν αναπλάθεις με το νου σου τον Ιησού, όταν ποθείς και αγαπάς με όλη σου τη δύναμη τον Ιησού, όταν επιστρέφεις όλες σου τις στοιχικές δυνάμεις τον Ιησού και όταν με συντριβή και ταπείνωση ζητείς το έλεος από τον Ιησού, σε πληροφορώ ότι θα απολαύσεις μεγάλη ωφέλεια και θα θερήσεις πλούσιους καρπούς. Και αν δεν μπορείς πάντοτε να καταγίνεσαι με αυτό, γιατί θα σε εμποδίζουν οι φροντίδες και οι ταραχές του κόσμου τούτου, έχει τουλάχιστον καθορισμένες 1-2 ώρες την ημέρα, πιο πολύ τα βράδια, κατά τις οποίες να αποσύρεσαι σε τόπο ήσυχο και σκοτεινό και να καταγίνεσαι εκεί απερίσπαστος με την ιερή και πνευματική αυτή εργασία. Σίγουρα τότε θα έχεις και εσύ τα αποτελέσματα της προσευχής που φανερώνονται πλούσια στο πνεύμα μας, στα συναισθήματά μας, αλλά και στις αποκαλύψεις. Μελέτημα 13. Η καρπή της νοεράς προσευχής είναι η εξής. Πρώτος καρπός. Εκείνος που κλείνεται μέσα στην καρδιά του, αποξενώνεται από όλα τα ωραία της ζωής και καθώς ζει μέσα στο πνεύμα, δεν κατακτιέται από τις επιθυμίες της σάρκας. Ακόμη όταν ο νους ενός ανθρώπου συνηθίσει να μένει μέσα στην καρδιά, αυτός ο άνθρωπος όχι μόνο να αγαπάει να κλείνει την πόρτα του σπιτιού του και να ησυχάζει, όχι μόνο να κλείνει την πόρτα του στόματός του και να σιωπά, αλλά με την προσευχή του κλείνει και την εσωτερική πόρτα των λογισμών και δεν αφήνει τα πονηρά πνεύματα να λαλούν με αυτούς όσο κακά και πονηρά θέλουν, διότι με τους πονηρούς λογισμούς γίνεται ακάθαρτος ο άνθρωπος ενώπιον του Θεού, του ανακρίνοντος καρδίας και νεφρούς. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει: «Κλείνε καλά την πόρτα του κελιού σου για το σώμα, την πόρτα της γλώσσας για τα λόγια και την εσωτερική πόρτα για τους λογισμούς». Δεύτερος κανόνας είναι κατά τον Θεσσαλονίκης Γρηγόριον: «Είναι την νεωρά προσευχή απόκτηση ταπεινώσεως, πένθους και δακρύων». Ερωτά ο Άγιος, πώς να μην ταπεινωθεί ο δυστυχής όταν βλέπει όλο τον κόσμο της καρδιάς του σκοτεινό και ζωφόδι από το πυκνό σκότος το οποίο προξενήθηκε σε αυτόν από τις τόσες αμαρτίες που έκανε στη ζωή με λόγια, με έργα και με λογισμούς. Γράφηκε ο Όσιος Μάρκος: «Εκείνος που είναι εχμάλωτος των λογισμών του, πώς είναι δυνατόν να δει την αμαρτία που έχει μέσα του, αφού σκεπάζεται από τους λογισμούς? Πώς είναι δυνατόν να τη διακρίνει αφού σκεπάζεται από το σκοτάδι και την ομίχλη της ψυχής που προέρχεται από κακές πράξεις?
πώς να μην πεντήσει και να μην λυπηθεί ο ταλέπορος όταν βλέπει το λογιστικό του μέρος γεμάτο από τόσους υπερήφανους λογισμούς, από τόσους άλογους και τόσους βλασφήμους και δαιμονιώδεις λογισμούς. Πώς να μην κλάψει ο Ελληνός όταν βλέπει το επιθυμητικό εχμάλωτο από τόσους αισχρούς λογισμούς και τόσες άτοπες επιθυμίες και το θυμικό του σε τόσες άτακτες ορμές, μίσους και φθόνου κατά του πλησίον του. Πώς να μην φωνάζει προς τον Κύριον Ιησούν να τον ελεήσει και να τον ιατρέψει. Πώς να μην φωνάζει προς τον Κύριον Ιησούν όταν βλέπει όλο τον εσωτερικό άνθρωπο, όχι ναό του Θεού και της χάριτος, αλλά σπήλαιον των ληστών και εργαστήριον της αμαρτίας και των δαιμόνων. Όθεν με την ταπείνωση τούτη και το πένθος και τα δάκρυα ήλαιος γίνεται ο Θεός εις αυτόν και τον αναχουφίζει από τα πάθη και τον ελευθερώνει από τις προσβολές των λογισμών και των δαιμόνων. Μελέτημα 14. Τρίτος καρπός της νοεράς προσευχής είναι η επιστροφή του νου στην καρδιά και η διαμονή σε αυτήν. Οπότε βλέπει ο νους τις κακές κινήσεις της καρδιάς, τις πονηρές κινήσεις των λογισμών του, τις επιβολές και τις κλοπές και ενέδρες των αγαθάδων πνευμάτων, έτσι βλέπει καθαρά, σαν σε καθρέφτη όλα του τα σφάλματα, μέχρι τα παραμικρά, και έτσι επικαλείται τον Κύριον Ιησούν σε βοήθεια και ζητεί συγχώρεση, μετανοεί, λυπείται, προσθέτει πένθος στο πένθος, ταπείνωση στην ταπείνωση και κάνει όσα μπορεί για να διορθωθεί και να μην αμαρτάνει πλέον. Για τούτο και περί της νοεράς προσευχής είπε ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος: την κατάσταση που επικρατεί μέσα σου, η προσευχή σου θα τη φανερώσει καθρέφτη αυτήν. Έχουν δώσει για τους μοναχούς οι θεολόγοι. Τέταρτος καρπός της νοεράς προσευχής είναι η καθαρότητα της ανθρωπίνης φύσεως και η μετά την κάθαρση διδομένη υπερφυσική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Οι Άγιοι Πατέρες μετά τις νηστείες, αγρυπνίες, γονικλησίες και λοιπές κακοπάθειες του σώματος, για να καθαρίζουν την ανθρώπινη φύση από τα πάθη, επενόησαν και τη μέθοδο της επιστροφής του νου στην καρδιά. Έτσι, αφενός καθαρίζονται ευκολότερα ο νους και η καρδιά, που είναι τα πλέον ευκολότρεπτα στο κακό, και αφετέρου κάνουν κατάλληλη την ανθρώπινη φύση να δεχθεί την υπερφυσική χάρη και ενέργεια του Θεού. Έτσι μπορεί το να αγαπήσει ο άνθρωπος τον Θεό εξ όλης της ψυχής του, εξ όλης της καρδίας του, εξ όλης της ισχύως του και εξ όλης της διανοίας του κατά την πρώτη εντολή. Τέλος. Και το Θεό δόξα. Αμήν. Μελέτημα 15. Πέμπτος καρπός της νοεράς προσευχής είναι ότι εάν ο νους συνηθίσει να μπαίνει στην καρδιά και να συνομιλεί με τον ενδιάθετο λόγο και να βρίσκει το θέλημά του, δεν μένει χωρίς χαρά και ευθοσύνη. Συμβαίνει δηλαδή κάτι παρόμοιο με κάποιον ξενιτεμένο που όταν γυρίσει στο σπίτι του χαίρεται και εφραίνεται που αξιώθηκε να δει τη γυναίκα του και τα παιδιά του ύστερα από τόσα χρόνια ξενιτιάς. Έτσι συμβαίνει και στο νουν όταν εισέρθει στην καρδιά του, καθώς λέει και ο θείος Νικηφόρος ο Μονάζων: όπως ο άνδρας που έλειπε καιρό από το σπίτι του, όταν επιστρέψει γίνεται έξαλλος από τη χαρά, του, έτσι και ο νους, όταν ενωθεί με την ψυχή, γεμίζει από ανίποτη χαρά και ευρωστήνη. Αφήνω κατά μέρος όλα τα άλλα αγαθά και υπερφυσικά χαρίσματα
τα οποία αξιώνεται ο πιστός από την ώρα τούτη επιστροφή του νου και την καρδιακή προσευχή. Μπορείς, αδερφέ μου, να φυλάξεις το νου και την καρδιά σου, αν όχι τελείως καθαρά και απαθή, γιατί τούτο είναι δύσκολο να το πετύχεις μέσα στον κόσμο, τουλάχιστον ολιγοπαθή και όσο σου είναι δυνατόν καθαρά. Η Αγία Γραφή λέγει, φύλαγε τον εαυτό σου και μην αφήνεις κανένα κρυφό λογισμό να γίνει ανώμημα στην καρδιά σου. Και ο Σολομών παραγγέλνει, πρόσεχε όλες τις πόρτες της καρδιάς σου, γιατί όλες είναι έξοδοι προς τη ζωή. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης εκφράζεται ως εξής για τη συνεχή επίκληση του ονόματος του Ιησού. Ο Ιησούς ας είναι το γλυκί μελέτημα της καρδιάς σου. Ο Ιησούς ας είναι το εντρίχημα της γλώσσας σου. Ο Ιησούς ας είναι το συνεχές αδολέσχημα και η ιδέα του νου σου. Ο Ιησούς ας είναι η αναπνοή σου και ποτέ να μην χορταίνεις επικαλούμενος τον Ιησού. Από αυτή τη συνεχή και γλυκύτατη μνήμη του Ιησού θέλουν εμφυτευτεί και γίνουν μεγάλα δέντρα οι τρεις εκείνες μεγάλες και θεολογικές αρετές, η πίστη, η ελπίς και η αγάπη. Λοιπόν, και εσύ αδελφέ μου, λέγε το όνομα του Ιησού με αγάπη και δάκρυα, διότι κατά τον Άγιο Ισαάκ η θύμηση των αγαπημένων προκαλεί δάκρυα. Όταν έτσι κάνεις ύστερα από λίγον καιρό, θα έχεις τη συνέστηση ότι η προσευχή του Χριστού πέρασε από τα χείλη στην καρδιά σου και στον κάθε χτύπο της επαναλαμβάνονται οι λέξεις της. Τα μάτια σου τότε θα σου φαίνονται ότι θα βλέπουν με την καρδιά σου και μέσα της θα νιώθεις κάτι σαν ελαφρό πόνο, ενώ στη σκέψη σου θα βασιλεύει μεγάλη αγάπη προς τον Κύριον Ιησούν. Όποιος ασχολείται με την αδιάκοπη εσωτερική προσευχή, όχι μόνο σοφρονεί, αλλά και βλέπει καλά και θεολογεί. Ζείτε αγνή πνευματική ζωή και τότε δεν θα υποκύπτεται στις επιθυμίες της σάρκας, λέει ο Θείος Παύλος. Η προσευχή είναι ένα λειτουργήμα που βοηθάει τον άνθρωπο να επικοινωνεί με τον Δημιουργό του. Όλοι οι Άγιοι Πατέρες στην κατακόσμο ζωή τους την προσευχή είχαν κάνει η καθημερινή απασχόλησή τους και κυριαρχικό δίωμά τους. Μελέτημα 16. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης γράφει, οι τρόποι με τους οποίους πρέπει να προσεύχεσαι είναι δύο, εσωτερικός και εξωτερικός. Ο εσωτερικός είναι το να βιάζεσαι, να θυμαζώνεις το νου σου στα λόγια της προσευχής και άλλο κανένα πράγμα να μην τον αφήνεις να συλλογίζεται, στοχαζόμενος ότι παρίστασαι ενώπιον του Θεού. Και για να σημαζώνεται ο νου σου ευκολότερα, βάστα και λίγο την αναπνοή σου. Τη δε καρδιά σου κάνε την να νοστιμεύεται στα λεγόμενα, καθώς νοστιμεύεται και στα καλά φαγητά. Να έχεις ταπείνωση, συντριβή και κατάνοιξη. Κι άλλοτε ναι, να προσεύχεσαι με το νου για την καρδιά που είναι καλύτερο, άλλοτε δε και με το στόμα. Ο δε εξωτερικός τρόπος κατά τον αυτόν Άγιον Νικόδημον είναι το να προσεύχεσαι πότε σκύβοντας κάτω την κεφαλή σου σαν τον τελώνει, πότε στεκόμενος, πότε γονατιστός και πότε σηκώνοντας τα χέρια σου. Όλοι αυτοί οι τρόποι είναι μαρτυρημένοι από τις Θείες Γραφές. Ο καιρός της προσευχής είναι το να προσεύχεσαι στους διορισμένους από την Εκκλησία 7 καιρούς. Εννοούμε τον εσπερινόν, το απόδειπνον, το μεσονυχτικόν, όρθρον και ώρες, κατά το ψαλμικό, 7 φορές την ημέρα,
σε ίμνησα. Ιδιαίτερα να αδειάζεις τον εαυτό σου στο να προσεύχεσαι παντοτινά και αδιάλειπτα, καθώς παραγγέλνει ο Απόστολος Παύλος. Αδιαλείπτως προσεύχεστε. Να προσεύχεσαι λοιπόν και όταν κάνεις την τέχνη σου ή άλλη σου υπηρεσία και να τις αρθένεις με την προσευχή ως αν νεαλάτη κατά τον Μέγα Βασίλειον. Ο τόπος της προσευχής κατά πρώτον λόγο είναι ο ναός. Κατά δεύτερον λόγο να είναι ο πλέον ήσυχος τόπος του σπιτιού σου. Διότι βλέπουμε και τον Απόστολο Πέτρο που ανέβει επάνω στο δώμα του του σπιτιού να προσευχηθεί. Λοιπόν, με τέτοιο τρόπο προσευχόμενος ομολόγησε ότι όλη σου η ελπίδα και δύναμη είναι ακουμπισμένη πάνω στη δύναμη του λυτρωτού σου. Και όσο εκείνος σε κρατάει να μην πέσεις, τόσο θέλεις μείνει όρθιος και από τους πειρασμούς ανίκητος. Και συνεχίζει ο Άγιος Νικόδημος. Κάμε απόφαση ότι από τώρα και εμπρός να αφιερώνεσαι κάθε ημέρα στο Δεσπότη Χριστό και να μην αποκάμπεις ζητώντας του έλεος και όλα τα προς σωτηρία αιτήματα. Και αν δεν σου τα δώσει, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, και αν περάσει μήνας, και αν χρόνος, και αν τρία ή τέσσερα και περισσότερα έτη, ώσπου να εισακουστείς, μην παρετήσε, αλλά με πίστη ζήτα πάντοτε, επιρετώντας το αγαθόν. Έπειτα βλέπουμε τον δίκαιον εκείνον Ισαάκ, που παρακαλούσε τον Θεό 20 ολόκληρα χρόνια για να του δώσει παιδί, και ύστερα τον εισήκουσε. Και πολλοί από τους Αγίους εφώναζαν στον Θεό κάθε μέρα. Έλεος, έλεος, έλεος. Άλλος επί 50 και άλλος 60 χρόνια. Και ύστερα έδαιναν το ζητούμενο. Ή στον καιρό της ζωής ή στον καιρό του θανάτου. Κατά τον Μέγα Αθανάσιο κάνει τούτο ο Θεός. Και δεν μας δίνει εύκολα το ζητούμενο. Και για άλλες αιτίες που αυτός ξέρει. Κυρίως όμως για να μας κάνει να στεκόμαστε πάντοτε κοντά του. Και για να φυλάξουμε αυτό που πήραμε με τόσες δυσκολίες. Παρακάλεσε τον Κύριο αδερφέ μου να σου δώσει αυτό το πνεύμα και χάρισμα της προσευχής. Με το οποίο σαν με ένα χρυσό κλειδί. Να μπορείς να ανοίγεις σε κάθε καιρό κατά τις ανάγκες σου τους θησαυρούς της χάριτος και βοήθειάς του. Μελέτημα 17. Ας δούμε όμως τι λένε και οι άλλοι Άγιοι Πατέρες περί της νομεράς προσευχής. Ο Άγιος Ισύχιος γράφει για την προσευχή. Από τη συνεχή μνήμη και επίκληση του Κυρίου Ιησού προέρχεται μέσα στο νου μας μια θεϊκή κατάσταση. Τούτο συμβαίνει αν επικαλούμεθα τον Κύριον Ιησούν με θέρμη καρδιάς, βόλοντες προς αυτόν μέρα νύχτα. Οπότε η συνέχεια γεννάει τη συνήθεια και η συνήθεια γίνεται δεύτερη φύση. Όταν έρθει σε αυτήν την κατάσταση ο νους μας, επιζητεί τους πολέμιους διαβόλους, όπως ο κυνηγητικός σκύλος τον λαγό στο δάσος για να τους εξαφανίσει. Ο Άγιος Μακάριος Αιγύπτιος για να μας δείξει ότι συνέχεια και με προσοχή πρέπει να προσευχόμαστε στον Θεό γράφει καθώς μια οικία που έχει μέσα της τον οικοκύρη είναι καθαρή έτσι και η ψυχή που έχει μέσα της τον Δεσπότη Χριστό διαμένοντα είναι πεντακάθαρη. Διότι τον Κύριο με όλους τους πνευματικούς θησαυρούς έχει ένικον και ενίοχον. Ουέ δε στην τυχή εκείνη της οποίας αποδεινεί ο Δεσπότης Χριστός. Γιατί τότε η ψυχή αυτή είναι έρημη από αρετές και γεμάτη από κάθε ακαθαρσία και ακαταστασία. Εκεί σιρήνες και δαίμονες κατοικούν. Όπως στην ερημοθύσα οικία έλουνη και σκυλιά και κάθε ακαθαρσία.
Ουέστη δυσίρε εκείνην, η οποία δεν σηκώνεται από το φοβερό πέσιμό της και μέσα της έχει τους δαίμονες που την πιθαναγκάζουν να αποστρέφεται τον ουράνιο νηθείων της, αποσπώντας το νου της από τον νηθείο Χριστό και παρασύνοντάς τον στις βιωτικές μέρινες. Όταν δε η ψυχή αυτή επιστρέφει στον Κύριο, επικαλούμενη αυτόν νύχτα μέρα, θα εκδικήσει αυτήν, όπως είπε σχέθη, και θα καθαρίσει αυτήν από την κακία που έχει μέσα της. Οπότε, άμμονη και άσπινη νύχτα, θα παραστήσει αυτήν ενώπιον του. Εάν δεν πιστεύεις ότι αυτά είναι αληθινά, όπως και είναι, εξέτασε τον εαυτό σου, α. Εάν σε οδηγεί το φως το αληθινό και δίτα, εάν τρώγεις την αληθινή βρώση και πόση που είναι ο Κύριος, η Θεία Κοινωνία εννοεί. Εάν όμως είσαι έρημος και στερείσαι τούτον, ζήτα μέρα και νύχτα να λάβεις αυτά που στερείσαι. Όταν λοιπόν αδερφέ μου βλέπεις τον αισθητόν ήλιον, ήψωνε τη διάνοιά σου στον νοητόν και του τον ζήτησε γιατί είσαι τυφλός. Όταν θεωρείς φως, στρέψε την ψυχή σου και βλέπε εάν βρήκες το αληθινό και αγαθό φως. Διότι όλος αυτός ο φαινόμενος κόσμος είναι σκιά του νοητού και αοράτου κόσμου. Έτσι, παρά των φαινόμενων άνθρωπων υπάρχει κι άλλος, αφανής, και μάτια που τσίβρωσε ο Σατανάς, και αυτιά που εκούφανε ο Μισόκαλος. Και τούτον των έσων άνθρωπων ήρθε να αποκαταστήσει υγιή ο Κύριος Ιησούς, ισόν άμα το πατρί και πνεύματι Αγίο, πρέπει τιμή και δόξα αιώνιος. Αμήν. Μελέτημα 18. Ο Άγιος Νικηφόρος γράφει τα παρακάτω για την πνοή και την αναπνοή. Εσύ λοιπόν αδερφέ μου, αφού καθίσεις και συγκεντρώσεις το νου σου, εισάγαγε αυτό στην οπή της μύτης, με την οποία μπαίνει ο αέρας, και δίασε το νου σου να συνεισέλθει στην καρδιά σου και δεν θα μείνεις χωρίς χαρά και ευρωσύνη. Συνήθιζε να μην εξέρχεται γρήγορα ο νου σου από την καρδιά σου. Όπου ευχαριστείτε και κατά το λόγιο του Κυρίου η Βασιλεία των Ουρανών εντός ημών εστί. Οπότε με την καθαρή προσευχή όλα τα εκτός τα αποστρέφεται και τα μισεί. Ο Θεοφύλακτος στις επιστολές του προς τους μοναχούς και τις μοναχές γράφει: όλοι οι χριστιανοί μικροί και μεγάλοι, άντρες και γυναίκες, μάλιστα δε οι μοναχοί και οι μοναχές, πρέπει να προσεύχονται και εκεί που δουλεύουν τις τέχνες τους και όταν τρώγουν και όταν περπατούν, λέγοντας πότε με το στόμα και πότε με το νου και την καρδιά, τη σύντομη ευχή: Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με, και με αυτήν να αρτένουν και σαν με αλάτι να αλατίζουν τις εργασίες τους. Ευλογούνται με αυτοί όλες τις υποθέσεις και αγιάζονται τα στόματα και οι καρδιές τους δια του Αγίου Ονόματος του Κυρίου Ιησού. Για τούτο και ο Θεός και ο Θείος Χρυσότομος παραγγέλει σ' όλους τους τεχνίτες τούτα: είσαι χειροτέχνης, ψάλε. Κάθεσαι, ψάλε. Είναι μεγάλος βοηθός ο ψαλμός. Ο κάθε χριστιανός οφείλει πάντοτε να θυμάται τον Θεό και να τον αγαπάει, επειδή με όποιο πράγμα έχει δεθεί η καρδιά μας, εκείνο μας τραβάει πάντα κοντά του, και αυτό πρέπει να είναι ο Θεός. Και όταν η καρδιά μας ποθεί το Θεό, αυτός είναι και ο Κύριος της, όχι μόνο όταν ευτυχούμε στη ζωή μας, αλλά και όλων των άλλων χρόνων να προσευχόμαστε πάντοτε να χαίρεστε και συνέχεια να προσεύχεστε, μας συμβουλεύει και ο Θείος Παύλος. Κατά την Αποστολική Υποθήκη, ο καλός χριστιανός,
Ό,τι κάνει το κάνει για τη δόξα του Θεού. Έτσι κάθε πράξη και λόγος και κάθε ενέργεια αποτελεί νοερά προσευχή. Προσεύχεται για μας πάντοτε ο νους. Όταν ξεφράξουμε όλες τις διεξόδους της μνήμης για το Θεό, γιατί δουλειά του πρέπει να είναι οι θεάρεστες σκέψεις, λέγει ο Άγιος Διάδοχος. Ας μην προφρατιζόμαστε λέγοντας πως είναι δυνατόν να προσευχηθεί εκείνος που εργάζεται στις βιωτικές ασχολίες, αφού δεν μπορεί την ώρα της δουλειάς να πάει στο ναό. Γιατί όπου και να είσαι, μπορείς να προσευχηθείς. Κανένας τόπος δεν εμποδίζει και καμιά ώρα δεν είναι ακατάλληλη. Κι αν τα γόνατα δεν κλείνεις, κι αν το στήθος δεν χτυπήσεις και τα χέρια σου στον ουρανό δεν σηκώσεις, αρκεί μόνο διάνοια καθαρή να δείξεις και δημιούργησες ό,τι χρειάζεται για προσευχή, γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος. Φοβερός είναι και ο λόγος γέροντος. Εάν ο μοναχός νομίζει πως μόνον όταν βρίσκεται σε στάση προσευχής, τότε μόνον προσεύχεται, ο μοναχός αυτός καθόλου δεν προσεύχεται. Τέλος και το Θεό δόξα. Αμήν. Μελέτημα 19. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στο λόγο του περινήψεως και προσευχής λέει τα πιο κάτω. Αδερφοί, να ασχολείστε πάντοτε με την ωραία προσευχή και να μην απομακρύνεστε από τον Κύριο Ιησούν μέχρι ότου πετύχετε τα ελέη Του και τους ικτυρμούς Του. Να μην ζητάτε τίποτε άλλο ημί το άπειρον αυτού έλεος και τούτο αρκεί για τη σωτηρία σας. Ζητούντες δε το έλεος του Θεού να βοάτε με ταπεινή και συντετριμένη καρδιά από το πρωί μέχρι το βράδυ και αν είναι δυνατόν και όλη τη νύχτα, λέγοντας συνέχεια «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς». Όθεν σας παρακαλώ αδελφοί, διάζετε το νου σας στην ευχή ετούτη μέχρι θανάτου. Γιατί το έργο αυτό της προσευχής απαιτεί δία μεγάλη. Γιατί το πολεμούν οι δαίμονες και στενή και θλιμμένη είναι η οδός που οδηγεί στην αιώνια ζωή. Και όσοι βιάζονται εισέρχονται, όπως είπε και το αψευδές στόμα του Κυρίου μας. Και δεύτερον παρακαλώ αδελφοί, μην ξεκόβετε την καρδιά σας και το νου σας από τον Θεό, αλλά προσέχετε να κρατάτε την καρδιά σας καθαρή από κάθε πονηρό λογισμό, επικαλούμενη το όνομα του Κυρίου Ιησού, έως ότου φυτευτεί στις καρδιές σας το σωτήριο και πανάγιο όνομα του Κυρίου Ιησού και μορφωθεί μέσα σας ο Χριστός. Τότε θα νιώσετε μέσα στις καρδιές σας τα υπερφυσικά και ουράνια αυτού χαρίσματα και ενεργίας. Και μην ξεχνάτε ποτέ ότι η Βασιλεία των Ουρανών ανήκει σε εκείνους που βιάζουν τις θύρες της. Και τρίτη, αδελφή, παράκληση σας απευθύνω. Μην πάψετε, μήτε να ανεμίσετε τον κανόνα τούτο της νοεράς προσευχής. Γιατί άκουσα να λέγουν οι πατέρες μας, εκείνος που αμεβεί τον κανόνα τούτο της προσευχής δεν είναι χριστιανός. Γιατί ο χριστιανός και όταν τρώγει και όταν πίνει και όταν κάθεται και όταν εργάζεται και όταν βαδίζει οφείλει να κράζει αδιάκοπα μέσα στην καρδιά του το Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ του Θεού, ελέησον με. Και αυτό είναι η συνεχής αυτή ενθύμηση του ονόματος του Κυρίου Ιησού, κινήσει σε πόλεμο τον δράκοντα που φωνιάζει στις καρδιές μας. Και τότε είτε τα καλά και θεία χαρίσματα, είτε τα κακά και τα πάθη που κρύβονται μέσα μας θα βρει και θα τα γνωρίσει με την ωραία προσευχή ή με αυτήν ασχολούμενη ψυχή. Και πρώτον, θα γνωρίσει κάθε ρηπαρό και πονηρό μονισμό. Δεύτερον,
δεν θα νιώσει τα καλά και θεία χαρίσματα, διότι η ευχή θα καταβάλει όλη τη δύναμη του διαβόλου που ενεργεί μέσα μας και σιγά σιγά θα την εκμηδενίσει. Το όνομα του Κυρίου Ιησού κατερχόμενο στα βάθη της καρδιάς μας θα κατατροπώσει τον δράκοντα, τον κρατούντα, τις νομές της καρδιάς μας. Θα ελευθερώσει την ψυχή μας από την εξουσία του διαβόλου και θα ζωντανέψει αυτήν που ήταν νεκρή από την αμαρτία. Για τούτο συνέχεια να επικαλείστε το όνομα του Κυρίου Ιησού μέχρι ότου η καρδιά καταψεί τον Κύριον. Και πάλι ο Κύριος καταψεί την καρδιά. Και έτσι η καρδιά και ο Κύριος γίνουν ένα πράγμα. Αλλά πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν μπορείτε να πετύχετε αυτό το έργο σε μία ή δύο μέρες. Αλλά χρειάζεται και χρόνος μακρύς και αγώνας πολλής μέχρι ότου να εξέλθει από την καρδιά ο Σατανάς. Να εισέλθει δε και να ενοικήσει και κατοικήσει σε αυτήν ο Δεσπότης Χριστός. Τούτο επιβεβαιώνει και ο Θείος Παύλος γράφοντας. Έχετε να πολεμήσετε εχθρούς. Όχι αισθητούς και σωματικούς, αλλά ασώματους και αόρατους. Τους πονηρούς δαίμονες, τους άρχοντες του σκοτεινού τούτου και παρερχόμενου κόσμου. Ο ίδιος Άγιος λέγει για την προσευχή. Η προσευχή όταν την κάνουμε με την καρδιά μας, όσο αμαρτωλοί κι αν είμαστε, μας καθαρίζει. Η αγάπη του Θεού είναι πολύ μεγάλη, ενώ εμείς, αν και είμαστε αμαρτωλοί, δεν θέλουμε να δώσουμε ούτε λίγη ώρα για ευχαριστίες στον Θεό. Ανταλλάσσουμε δε τον χρόνο της προσευχής που είναι ο πιο πολύτιμος από όλους με βιωτικές και ανωφελείς φροντίδες, ξεχνώντας τον Θεό και το καθήκον και το συμφέρον μας. Εξαιτίας αυτού πολλές φορές παθαίνουμε ατυχήματα και δυστυχήματα, τα οποία πάλι η αγάπη και η πρόνοια του Θεού τα χρησιμοποιεί για να μας οδηγήσει και να μας διδάξει να στρέφουμε την καρδιά σε εκείνον και να πετύχουμε τη σωτηρία της ψυχής μας. Μελέτημα 20. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στα διάφορα συγγράμματά του γράφει: αυτή δε η στράτα και μέθοδος είναι η παντοτινή προσευχή και η προς τον Θεόν ευχαριστία. Διότι όποιος συνηθίσει να συνομιλεί με τον Θεό με την προσευχή και να ευχαριστεί αυτόν πάντοτε, αυτός είναι φανερόν ότι θέλει, έχει παντοτινή και διαρκή χαρά στην καρδιά του. Εάν λοιπόν εσύ αδερφέ μου θέλεις να ακουστείς ευκολότερα από τον Θεό και να λάβεις εκείνο που του ζητάς, αγωνίζου όσο μπορείς με την ωραία αυτή προσευχή, παρακαλώντας τον Θεό μόνο σου το νου και την καρδιά σου, να σε ελεήσει και να σου δώσει εκείνα που είναι συμφέροντα για τη σωτηρία σου. Μάθε και τούτο, ότι η νοερά προσευχή απαιτεί περισσότερους κόπους από την με το στόμα λαλούμενη. Γι' αυτό και φτάνει στα αυτιά του Κυρίου γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα από τις φωνές του στόματος. Για τούτο και ο Κύριος έλεγε στον Μωυσή, που νοερά μόνο και με την καρδιά του τον παρακαλούσε για τους Ιουδαίους: τι βοάς προς με? Η προσευχή είναι τόσο αναγκαία όσο αναγκαία είναι και η Θεία Χάρις. Και αν δεν προηγηθεί η πρώτη, δεν καταφθάνει η δεύτερη. Δεν υπάρχει αμαρτωλός που να προσφέρει στο Θεό με ταπείνωση, θάρρος και καρτερία και να μην ακουστεί και βαρθεί σε καλή κατάσταση, διότι ο Θεός νομοθέτησε να είναι η προσευχή ένα καθολικό μέσο και όργανο για να θεραπεύει όλες μας τις ασθένειες και όλα μας τα πάθη και να αξιωθούμε τελικά της Βασιλείας των Ουρανών. Ο Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος στη Φιλοκαλία λέει:
όταν κατά την προσευχή του Ιησού επικαλούμαστε το Άγιον όνομά του και λέμε «Ελέησον με τον ονοματολόν», τότε σε κάθε επίκληση η φωνή του Θεού απαντάει μυστικά «Ιέ μου, αφιεντέσου οι αμαρτίες σου». Και συνεχίζει λέγοντας πως όταν λέμε την προσευχή αυτή, τη στιγμή εκείνη δεν διαφέρουμε καθόλου από τους Αγίους, τους ομολογητές και τους μάρτυρες. Και αλλού λέει, πολλούς αγώνες και κόπους πρέπει να καταβάλουμε στην προσευχή για να βρούμε την αθόρυβη και γαλινιαία της διανοίας κατάσταση, που είναι ένας άλλος ουρανός στην καρδιά μας, μέσα στον οποίο κατοικεί ο Δεσπότης Χριστός. Το ίδιο λέει και ο Απόστολος. Δεν γνωρίζετε ότι ο Χριστός κατοικεί μέσα μας, εκτός κι αν είστε ανάξιοι της θεϊκής χαράς, και δεν γνωρίζετε τούτο. Τέλος και το Θεοδόξα. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Αμήν. Δεύτε πόμα πίο μεν κενών, ο κεκ πέτρας αγώνου τερατουργουμένων, αλλά φθαρσίας πηγήν, εκ τάφου ομβρίσαντος Χριστού, εμούς στερεούμεθα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός, ουρανός δε και γη και τα κατακθόνια. Εορταζέ το γουν πάσα κτίσεις την έγερσιν Χριστού, ενίε στερεώτε. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, χθες την εθαπτώμην σοι Χριστέ, συνεγύρω με σήμερον αναστάντησι, συνεσταυρούμην σοι χθες, αυτός με συνδόξασον σωτήρ, εν τη βασιλεία σου.